Καλημέρα, βρισκόμαστε στην πλατεία που παραδίνουμε τα νούμερα και τις μπλούζες για τους αγωνιζόμενους. Οι συμμετοχές έχουν κλείσει, έχουμε φτάσει στα 250 άτομα και τα παιδιά, συν τα παιδιά που ακόμα δεν ξέρουμε τον τελικό αριθμό τους. Αύριο ξεκινάνε όλες το πρωί στον Αφανή Ναύτη το αθλητικό κομμάτι το απόγευμα. Από το πρωί θα είμαστε εκεί να στείνουμε. Ο δρόμος θα παραμείνει κλειστός, ο παραλιακός του Βροντάδου, και θέλουμε φυσικά τη συμπαράσταση των ντόπιων κατοίκων εκεί, θα παραμείνει κλειστός από τις 5 και 4 περίπου μέχρι τις 7 και 4, 7 και μισή που θα είναι το διαγωνιστικό μέρος, δηλαδή το τρέξιμο. Θα παραμείνει κλειστό το κομμάτι από τη Μούτσενα μέχρι και τον όρμο του Λό που στρίβουμε δεξιά μέσα. Αυτά για το Σάββατο. Την Κυριακή τώρα το πρωί θα κλείσει ο δρόμος ο παραλιακός και από τα δύο ρεύματα από το ύψος που στρίβουμε για το έπος πάνω μέχρι πάλι τον Αφανή Ναύτη, μέχρι τον όρμο του Λό δεξιά που κάνουμε, θα είναι κλειστά και τα δύο ρεύματα από τις 10 παρατέταρτο μέχρι περίπου τις 12.45 που θα διεξαχθεί το ποδηλατικό μέρος και το δρομικό μέρος για την ασφάλεια των αθλητών. Είναι κάτι που προσπαθήσαμε πολύ να φτάσει στο όριο ασφαλείας στο max για να μην υπάρχουν τα δυσάρεστα που κανείς μας δεν τα θέλει. Ζητάμε τη συμπαράσταση του κόσμου να κατέβει κάτω στον Αφανή Ναύτη, να χειροκροτήσει, να αφήσει το αυτοκίνητο του στα πάρκινγκ που θα είναι ανοιχτά από νωρίς, καθώς και το σχολείο πάνω στη Μούτσενα θα είναι ανοιχτό για να μπορεί να αφήσει τα αυτοκίνητά τους. Την κατανόηση των καταστημάτων εκεί που θα μας ανοιχτούν για λίγες ώρες. Περιμένουμε κόσμο από Τουρκία, από Αθήνα, από Μυτιλίνη που από αύριο το πρωί θα ξεκινήσουν να κάτσουν 2 και 3 μέρες στοιχείο. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ.